δίκιο. Κάπου διάβασα, σήμερα νομίζω κιόλας, ότι μετακόμισες σε δικό σου σπίτι. Ναι. Για πες, ναι. Δηλαδή τι, μέχρι τώρα δηλαδή πού έμενες? Μέχρι τώρα έμενα στο πατρικό μου, με τον αδερφό μου. Και τον μπαμπά σου? Ο μπαμπάς μου μένει στην Αύπακτο. Άρα ποιο είναι αυτό το πατρικό, υπάρχει κανένας γονέας μέσα? Η μαμά μου. Α, υπάρχει. Υπάρχει, βέβαια. Απλά και η μαμά μου για κάποια χρόνια δούλευε στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν λίγο σκορπισμένοι στους τέσσερις ανέμους. Εγώ με τον αδερφό μου στο σπίτι, ο μπαμπάς μου στην Αύπακτο, η μαμά μου στη Θεσσαλονίκη. Η μαμά μου γύρισε με τη δουλειά της και έφυγα εγώ. Για κάτσε λίγο. Η μαμά, δηλαδή, συγχρονιστήκατε καθόλου στο ίδιο σπίτι? Λίγο. Λίγο. Όχι, ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Γιατί θέλω να μου πεις, μια κοπέλα στην ηλικία σου, δεν είσαι πια 18 χρονών. Πώς είναι να βγαίνει ραντεβού ή να ξενυχτήσει και να γυρίσει και να είναι στο σπίτι η μαμά της και να την περιμένει? Γιατί η μαμά πάντα έχει αγωνία ή ο μπαμπάς, το ίδιο πράγμα είναι ότι τρεις η ώρα, πού πήγε αυτή, γύρισε, δεν γύρισε, είναι καλά. Δεν αλλάζει αυτό. Ποιος οδηγούσε? Ήτανε και το κλασικό, τι θα φας. Τι θα φας, εντάξει. Με σκοτώνει. Ναι. Γιατί σε σκοτώνει? Με σκοτώνει γιατί όταν μεγαλώνεις και μένεις και κάποιο διάστημα μόνη σου, είχα μείνει και μόνη μου, εκτός σπιτιού εννοώ. Είχα μείνει και με τον αδερφό μου, οπότε υπήρχε μια άλλου τύπου ελευθερία κινήσεων. Και ξαναγυρίζεις πάλι σε αυτό το μοντέλο το παλιό, σε πιάνει λίγο μια... Παλιό, επειδή είχες φύγει, είχες μείνει λίγο μόνος. Κατά τα άλλα δεν αλλάζει. Εγώ και στην ηλικία που είμαι σήμερα, η μάνα μου με ρωτάει, έφαγες τίποτα στη δουλειά? Γιατί έχει πάει η ώρα 6 και δεν έχεις πια βάλει στο στόμα σου τίποτα. Ναι, ναι, δεν αλλάζει αυτό ποτέ. Καλώς, ούτε ούτε περιμένω να αλλάξει, αλίμονο. Και σε τελική ανάλυση είναι και ωραίο αυτό πάρα πολύ. Απλά μεγαλώνοντας, είμαι πλέον 27. Θεώρησα ότι ήταν όντως ηλικία που έπρεπε σιγά σιγά να. Και τι μπορεί, να αναλάβω λίγο την ευθύνη του εαυτού μου. Άσε ρε, Ναντία. Γιατί όταν έχει ζήσει μέχρι τέτοια ηλικία μέσα σε ένα σπίτι οικογένειας. Εντάξει, είσαι βολεμένος. Όλα σε περιμένουν. Ισχύει αυτό. Ισχύει πάρα πολύ. Πώς θα μπεις τώρα σε αυτό, δηλαδή, πόσο εύκολα μπήκες? Μπήκα πάρα πολύ εύκολα. Ίσως γιατί είχα μείνει και ένα διάστημα που σου είπα με τον αδερφό μου, περίπου 2 χρόνια. Ο αδερφός σου έφυγε, μείνει κι αυτός? Ο αδερφός μου έφυγε για φαντάρο σε ένα διάστημα. Οπότε υπήρξε ένα 9 μήνο που ήμουν μόνη μου, τελείως. Γύρισε ο αδερφός μου, άρχισα λίγο να μπαίνω σε μια άλλη διαδικασία. Γύρισε και η μαμά και είπα σιγά σιγά να ακολουθήσω τον δρόμο μου. Να φύγω εγώ. Ναι. Όχι, πολύ εύκολο μου ήταν. Αλήθεια το λέω. Καταρχήν, πέρασα για πρώτη φορά όλη αυτή τη διαδικασία του να φτιάχνεις το σπίτι σου. Που είναι τόσο ωραία. Μα τόσο ωραία. Το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκες μόνη σου στο σπίτι σου, δεν φοβόσουν? Μήπως έρθουν και σε βρουν όλα αυτά που παρουσιάζει τηλεόραση? Όχι. Όλοι σου οι φόβοι μπουν μέσα. Όχι. Κοιμήθηκες μόνος το πρώτο βράδυ? Ναι, δεν θέλω να μάθω αν έχεις φίλο. Θέλω να πω αν έφερες μια φίλη στον αδερφό σου, κάποιον ρε παιδί. Μόνη μου τελείως. Και μάλιστα επειδή δεν είχε έρθει το κρεβάτι, το περίμενα κανένα 20ήμερο και κοιμόμουν στον καναπέ τις πρώτες ημέρες. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ πουθενά αλλού και κοιμόμουν στον καναπέ. Πάντως φόβο δεν είχες? Όχι. Όχι. Δηλαδή δεν άκουγες κάτι να τρίζει έξω από την πόρτα σου ή. Τίποτα τέτοιο. Ασανσέρ να ανεβοκατεβαίνουν. Όχι, 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 όχι. Είναι και λίγο πολυκατοικία μου ιδιαίτερη, γιατί είμαστε όλοι. Επειδή είναι τα διαμερίσματα μικρά και δεν είναι οικογενειακά, είναι όλοι ζευγάρια μόνοι τους. Και είναι μικρές ηλικίες, οπότε είμαστε λίγο. Σε ποια περιοχή μένεις τώρα? Στην Παλίνη. Α, κάπου εδώ κοντά. Εδώ, κοντά. Γιατί με βολεύει πολύ σαν περιοχή. Για πες. Γιατί το πατρικό μου είναι στην Παλίνη. Είναι όλοι μου οι φίλοι παιδικοί στην Παλίνη, οπότε ήθελα να έχω κοντά μου ανθρώπους. Μένω στα 300 μέτρα από την κολλητή μου. Και γιατί με βολεύει πάρα πολύ με τα πλατό. Το πλατό μας ήταν δίπλα, το ραδιόφωνο είναι στο χωροπή. Δεν ξέρω αν θα είσαι για πάντα σε αυτά τα πλατό. Μπορεί να αλλάξει. Δεν ξέρω αν θα είμαι και στο σπίτι για πάντα. Πλατά, λέω, πλατό παντού υπάρχουν. Τα περισσότερα έχουν έρθει εδώ όμως. Ναι. Ναι, βέβαια. Και το δικό σας. Το δικό μας είναι μόνο για τον Α, δεν έχει μπει εδώ μέσα από άλλο, εκτός αν υπάρχει κάτι που δεν ξέρω. Όχι, τίποτα τέτοιο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να περάσω οι διαφημίσεις. Το Telefex τι σου λέει? 7 αντιγυραντικά. Εγώ τα χέρια της μελανιασμένα, περιμένω θα βγάλω την είδηση. Της λέω, τι γίνεται με τα χέρια σου, από εδώ μελανιές. Μου λέει, έχω και στα πόδια μου, αλλά είναι από τον Τέφι. Μα τι Τέφι, να κάνα τόσο σου φέρανε? Όχι, αλλά το χτυπάω πολύ δυνατά, αυτό μου λένε και μουσική. Έχεις νεύρα, παιδί μου. Μα είναι δυνατόν. Το χτυπάω πολύ δυνατά και πραγματικά κάνω μελανιές. Και το καταλαβαίνω εκείνη την ώρα, αλλά δεν με απασχολεί. Μετά τις βλέπω. Δεν μου λες, η επόμενη στάση σας τώρα πού είναι με τον Λιδάκη? Η επόμενη στάση μας είναι 10 Φλεβάρι στη Λάρισα και μετά θα πάμε Θεσσαλονίκη. Για μία μέρα? Όχι. Θα πάμε, ναι. Θα καθίσουμε κάποιες εβδομάδες.
Αλλά μόνο Σάββατα. Κάνα ταξίδι στο εξωτερικό δεν θες να κάνεις. Εννοώ να πάρεις μια φίλη σου και να φύγεις. Οπουδήποτε. Έχω βάλει στόχο μαζί με την κολλητή μου να πάμε το Σκάνι. Η κολλητή σου δεν έχει ετερονίμηση. Όχι, είμαστε στην ίδια φάση. Γιατί έτσι απλά να όχι, δεν κατάλαβα. Το λέω στην κολλητή μου και έρχεται, δεν είναι και εύκολο. Θα σου πω τι έγινε. Μπήκα κάποια στιγμή σε ένα site από αυτά τα ταξιδιωτικά που έχουν φωτογραφίες από διάφορα μέρη. Βλέπω λοιπόν το Σκάνι και παθαίνω πλάκα. Είναι, δεν ξέρω αν έχεις πάει, αλλά είναι πανέμορφα. Πήγα πριν κάνα δύο χρόνια καλοκαίρι. Θα μου πεις το Σκάνι που πάει ο κόσμος το χειμώνα. Πήγες το καλοκαίρι. Τότε ήταν ωραία. Είχα κενό. Ήταν φανταστικά. Μη μου λες τέτοια, θα με σκάσει. Υπέροχη εξοχή. Ήταν φανταστικά. Θα σκάσω, δεν ξέρεις πόσο θέλω να πάω. Εν πάση περιπτώσει, ρωτάω από εδώ και από εκεί φίλους. Μου λένε πάρα πολύ ωραία το Σκάνι, αλλά πρέπει να πάω ζευγάρι. Λέω παιδιά, σας παρακαλώ, δεν γίνεται. Λογικά θα πηγαίνουν και άνθρωποι που δεν είναι ζευγάρια. Και τη φίλη σου πάρε, δεν ξέρεις. Μπορεί να κάνεις καμιά γνωριμία εκεί. Εκεί που δεν τον περιμένεις ο έρωτας έρχεται. Μα έχω μάθει ότι πάνε όλα ζευγάρια στην το Σκάνι. Γιατί, εγώ δεν είδα μόνο ζευγάρια. Είδες και single. Είδα. Χαίρομαι, θα πάω. Καταρχήν μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο και οδηγάς, ρε παιδί μου. Βλέπει υπέροχα τοπία. Έχω ακούσει ότι έχει ωραία κρασιά, ωραία τυριά. Φανταστικά κρασιά, φαγητά αυτά σε θέλω. Μικρά ταβερνάκια. Αυτά, δεν ξέρω πώς τα λένε εκεί. Εγώ τα έλεγα ταβερνάκια, όχι. Τα λέγανε κάπως αλλιώς. Καταπληκτικά. Αυτό είναι το επόμενο ταξίδι που θέλω να κάνω. Μόλις μπορέσω. Όταν θα πας, πάρε με να μου πεις τα νέα σου. Πάμε τώρα στον καναπέ να σε μοιραστώ λίγο και με τα γόρια μου. Έχει